Ξεκινάμε με Σιτία σήμερα. Ζωντανή σύνδεση. Εκεί θα συναντήσουμε, Εύη, τον κύριο Κωστή Λιμπερίου, είναι ο πρόεδρος του ΔΟΚΑ Σιτίας. Ναι. Σε ένα εξαιρετικό και πολύ όμορφο πλάνο. Λοιπόν, τι να πούμε, την καλησπέρα μας, κύριε Λιμπερίου. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευελπιστούμε η Σιτία να αποτελέσει και αυτή πόλο έλξη για την κυρία Σπανού και αδυναμία και όχι μόνο τα Χανιά. Δημοσιογραφικά αδυναμία τα Χανιά, τουριστικά και καλοκαιρινά η Ανατολική Κρήτη. Το διόρθωσα, κύριε με Λιμπερίου. Λοιπόν, με πολύ χαρά και εσάς και την κυρία Σπανού και όλο το επιτελείο. Λοιπόν, συννεφιασμένο απόγευμα από ό,τι βλέπουμε στη Σιτία. Είναι μια περίοδος τώρα που μετά τον χειμώνα σιγά σιγά μπαίνουμε στην άνοιξη. Είχαμε και εμείς κάποιες μετά από πολύ καιρό. Σήμερα είναι συνεφιασμένος καιρός. Περιμένουμε και εμείς στη σκόνη όπως πολλές περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας. Ναι. Αλλά ευελπιστούμε στην ηλιοφάνεια του Σαββατοκύριακου. Περιμένετε τη σκόνη βέβαια των επόμενων ημερών και περιμένετε και το θετικό κλίμα της τουριστικής περίοδου που ήδη διαμορφώνεται για την περιοχή. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Τα καταστήματα προετοιμάζονται, τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία. Ήδη οι προκρατήσεις υπάρχουν. Κάποια συμβόλαια έχουν κλειστεί ήδη από τον Νοέμβριο με κάποια, με κάποια ξενοδοχεία της περιοχής. Η Σιτία θα συνεχίσει να έχει καθημερινή σύνδεση με την Aegean, με Αθήνα, αλλά και καθημερινά θα υπάρχει σύνδεση με το High Speed για Κάσο Κάρπαθο και Ρόδο. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση πολύ σοβαρή να υπάρχει σύνδεση και με τις Κυκλάδες και με τις Σαντορίνες συγκεκριμένα, δύο φορές την εβδομάδα. Μάλιστα, τέλεια. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, με το επιχειρήν, έχουν γίνει κάποιες ανακαινήσεις από ό,τι έχω ενημερωθεί το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στον Απρίλιο, εστίαση τουλάχιστον, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Και θα αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία την ερχόμενη εβδομάδα ο Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου, ο 7ος Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου Αθένα, όπου θα έρθουν πάρα πολλοί επισκέπτες και 40 διεθνείς κριτές. Είναι ένας διαγωνισμός που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο στην Κρήτη. Ευελπιστούμε ο διαγωνισμός αυτός να αποτελέσει το εργαλείο της εξωστρέφειας που έχει ανάγκη η περιοχή. Περίπου στα 600 δείγματα ελαιολάδων από όλο τον κόσμο θα κριθούν αυτές τις μέρες στην περιοχή μας. Ναι. Και σας προσκαλούμε και εσείς να το δείτε από κοντά. Βέβαια, με μεγάλη χαρά είναι αυτό το δυνατό brand name, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και της Σιτίας, που πρέπει να εκμεταλλευτείτε και το εκμεταλλεύεστε. Και είναι υψηλότατες οι προσδοκίες και για τον θεματικό τουρισμό στη Σιτία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να υπενθυμίσω ότι πολλές φορές από την εκπομπή σας έχουμε τονίσει την παρουσία του γεωπάρκου και την αξία του και τη δύναμή βέβαια του. Το γεωπάρκο της Σιτίας είναι το δεύτερο γεωπάρκο της Κρήτης, με τα φαράγια του, τις παραλίες του, φυσικά τη διατροφή του και όλα αυτά μαζί με τα ήθη και τα έθιμα αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την περιοχή. Κύριε Λιμπερίου, οι πρώτοι τουρίστες στην περιοχή, πότε υπολογίζετε ότι θα φτάσουν? Δεν αναφέρομαι μεμονωμένα, τα πρώτα groups. Υπάρχει εκτίμηση λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Από εκεί και πέρα κάποια Απρίλιο group, κυρίως για Σαββατοκύριακο. Για Σαββατοκύριακα και οι οποίοι αξιοποιούν τις πεζοπορικές διαδρομές, ναι, υπάρχουν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα η Σιτία προετοιμάζεται. Ελπίζουμε να ξεφύγουμε γρήγορα από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει τώρα ο πόλεμος και η οικονομική κρίση που φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει να μην μας επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη φορά. Κύριε Λιμπερίου, θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, έχει τους χαιρετισμούς μας. Με πολύ χαρά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.